Αντιμέτωποι με ένα σύστημα που θέτει τα παιδιά τους στο περιθώριο της δημόσιας εκπαίδευσης, βρίσκονται οι γονείς των μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου Σφακίων. Τουλάχιστον 10 θέσεις εκπαιδευτικών βασικών ειδικοτήτων παραμένουν κενές, γεγονός που οδήγησε τη μαθητική κοινότητα, τους γονείς και τη Δημοτική Αρχή στην απόφαση για επαόριστον κατάληψη του σχολείου από σήμερα. Δεν πάει άλλο. Έχουμε έρθει στο αμήν. Πρέπει όλοι να τρακωνηθούν και να δουν ζεστά το θέμα. Γιατί δεν κάνουμε πίσω εάν δεν έρθουν όλοι οι καθηγητές. Αν και πολλές ειδικότητες θεωρητικά καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, οι τελευταίοι, κάνοντας χρήση των αδειών τους, απουσιάζουν, με αποτέλεσμα το γυμνάσιο και το Λύκειο Σφακίων να υπολειτουργούν. Θέλουμε η παιδεία των Σφακίων, που έχει το μεγάλο κληροδότημα του Γεωργίου Ξενουδάκη, να αντιμετωπιστεί από πολιτεία εισάξια όπως τις άλλες περιοχές. Η υποστελέχωση του Γυμνασίου και Λυκείου Σφακίων οδηγεί τα τελευταία χρόνια πολλές οικογένειες στην απόφαση να εγκαταλείψουν τον τόπο τους για να εξασφαλίσουν μια ομαλή εκπαιδευτική διαδικασία για τα παιδιά τους και την προοπτική εισαγωγή τους σε κάποιο πανεπιστήμιο. Έχουμε κάποια παιδιά τα οποία είναι τρίτη λυκείου από πολυμελείς, πολύτεκνες οικογένειες, τα οποία δηλώνουν και σχεδόν φτάνουν στο όριο να μας παρακαλάνε: κάντε κάτι γονείς, κάντε κάτι συμπολίτες μας, να μας φέρουν καθηγητές. Πώς αυτά τα παιδιά θα πληρώσουν, πού θα ξεσπιτωθούν, το γνωστό φαινόμενο εσωτερικής μετανάστευσης. Στο πλευρό των μαθητών και των γονέων βρίσκονται οι λιγοστοί εκπαιδευτικοί του σχολείου και η Δημοτική Αρχή. Μαζικά διεκδικούν το αυτονόητο, δηλώνοντας ότι επόμενο βήμα τους θα είναι η προσφυγή στις εισαγγελικές αρχές. Με το δικηγόρο μας θα κάνουμε καταγγελία για να βρει ο εισαγγελέας για ποιο λόγο δεν έρχονται. Γιατί δεν είναι δική μας δουλειά, ούτε αστυνομικοί είμαστε, να πούμε για ποιο λόγο. Γιατί δεν μας δίνουν τις απαραίτητες απαντήσεις οι κύριοι που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, έτσι. Δεν αξίζει στα Σφακιά αυτή η αντιμετώπιση. Θα πρέπει να το δει η πολιτεία διαφορετικά. Ενδεικτικό των συνθήκων που διαμορφώνονται στο απομακρυσμένο σχολείο των Σφακίων είναι ότι έγινε ακόμα και συγχώνευση της Δευτέρας με την Τρίτη Γυμνασίου, προκειμένου οι μαθητές να παρακολουθούν από κοινού το μάθημα της φυσικής και να μην μετρούν επιπλέον χαμένες διδακτικές ώρες.